μαγευτικό Ροβανιέμιο, οι Βασίλης και τα ξωτικά του δουλεύουν μέρα νύχτα για να ετοιμάσουν τα δώρα των παιδιών. Τα γράμματα με τις επιθυμίες σχηματίζουν ένα βουνό, αλλά ο Άι Βασίλης βρίσκει χρόνο να παλέψει για τη διάσωση των δασών. Ο πρέσβης των Ευρωπαϊκών Δασών απευθύνεται στους μικρούς μαθητές για να τον ακούσουν και οι μεγάλοι του πλανήτη. You children are the next generation. You need to ensure that our forests continue to be looked after, because the best gift we can give each other now and every Christmas is a healthy planet. Μετά το μάθημα, ο Βασίλης επιστρέφει γρήγορα στο εργαστήρι του για να επιβλέψει την παραγωγή παιχνιδιών. Δεν θέλει να αφήσει κανένα παιδί παραπονεμένο. Στην Πολωνία, οι μηχανόβοι Άι Βασίληδες μαρσάρουν τις μηχανές τους και ξεχύνονται στους δρόμους της Βαρσοβίας για καλό σκοπό. Συγκεντρώνουν χρήματα για τα ορφανάκια, για τα παιδιά που έχουν ανάγκη ένα ζεστό φαγητό, γιατί οι γονείς τους είναι άνεργοι και δεν μπορούν να τους προσφέρουν ούτε τα αναγκαία. Πάνω από 100 μοτοσυκλετιστές μετέχουν σε αυτό το φιλανθρωπικό αγώνα. Τα κράνη αντικαθιστούν τα σκουφάκια του Άι Βασίλη για να στείλουν και ένα μήνυμα οδικής ασφάλειας. Στη Βρετανία και σε ολόκληρο τον πλανήτη όμως, οι κατασκευαστές παιχνιδιών περιμένουν ακριβώς αυτές τις Άγιες Μέρες για να βγάλουν το 1 τρίτο των 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπολογίζουν ότι είναι ο ετήσιος τζίρος τους παγκοσμίως. Στη Γουατεμάλα, πιστοί στην παράδοσή τους και νεομοιώματα του διαβόλου για να σηματοδοτήσουν την έναρξη της εορταστικής περίοδου.